Hey Chase, πώς θα με νικήσεις τον μεγάλο αγώνα αν δεν μπορείς να με νικήσεις τον δοκιμαστικό αγώνα στο απόλυτο γκαράζ? Με το ταλέντο μου. Με το ταλέντο μου και μόνο. Έλα, Chase. Hey, G-Ride συνδρομητές, G-Rider μου. Η Μαρία G, ζωντανά από το μεγαλύτερο αγώνα του κόσμου. Ο αγώνας είναι τόσο μεγάλος που θα πάρει 3 ημέρες να τελειώσει. Η πίστα της πόλης Hot Wheels είναι άγρια. Ψηλές στροφές, δύσκολες λούπες, απίθανα άλματα και... η ευθεία του οδηγού εναντίον οδηγού και αυτοκινήτου εναντίον αυτοκινήτου. Και ποιο είναι το έπαθλο για τον οδηγό που θα στεφθεί ο γρηγορότερος του κόσμου? Λοιπόν, θα αφήσω τη δήμαρχο της πόλης Hot Wheels, την πιο cool δήμαρχο, να σας πει η ίδια. Ευχαριστώ, Μαρία. Πέρα από την υπερηφάνεια, ο νικητής θα λάβει αυτό. Το ένα και μοναδικό κλειδί της τελειότητας της πόλης Hot Wheels, που ξεκλειδώνει τη φοβερή δύναμη της πόλης Hot Wheels. Τα ακούσατε αυτό? Θα πάρω το κλειδί της τελειότητας. Να πάρεις? Όχι. Μα υπόσχομαι να σε αφήσω να το κρατήσεις λίγο. Δεν ξέρω για τι πράγμα μιλάς, Chase. Είτε τα μπέκ μου με νίτρο, είτε η γρήγορη οδήγηση της Σοφίας θα κερδίσουν τον αγώνα. Ναι. Κάντε όνειρα, παιδιά. Το κλειδί είναι δικό μου. Ήδη έχω μπρελό γι' αυτό. Και πώς θα με νικήσεις, Έλιοτ? Αντικατέστησες τον κινητήρα σου με τέτρα φλέιμ? Κανείς δεν θα αντέξει τέτοια δύναμη. Εδώ μπαίνουμε. Δείτε τη μηχανική δύναμη στη γραμμή εκκίνησης. Είναι ο μεγαλύτερος αγώνας του κόσμου. Σε 3 μέρες θα ξέρουμε ποιος είναι ο πιο γρήγορος οδηγός. Μα για τα επόμενα 5 δεύτερα, ο αγώνας είναι για όλους. Ναι! Θέλω μια έκρηξη ταχύτητας. Το κοτόπουλο από το φούρνο ακόμη, έρχεται ο αεροτυχανιστής. Φίλε, τι στο καλό σου σημαίνει αυτό? Πού να ξέρω. Παιδιά, με κάνετε να πεινάω για τη νίκη. Μα τις ταχύτητες, γορίλας! Σοβαρά, γορίλα. Ξανά. Ο γορίλας έχει νεύρα. Θα καταστρέψει την πόλη. Να σταματήσουμε τον αγώνα. Δεν ξέρω, μα εκεί είναι. Πρόσεχε! Έλιοτ. Δεν σταματάω τώρα. Εμπρός, Twin Mill. Ρόλαρε! Ρόλαρε, μωρό μου! Πολύ καλό, Έλιοτ. Πρέπει να το σταματήσουμε. Ναι, δεν θα έχω κοινό να χειροκροτήσω όταν νικήσω. Αν δεν σταματήσουμε το γορίλα, δεν θα υπάρχει πόλη για να τρέξουμε. Δέχομαι την πρόκληση.
Νέα, νέα, G-Riders. Αν νομίζετε πως ο αγώνας είναι το μόνο θέμα σήμερα... Α, λάθος. Το μεγάλο θέμα της ημέρας, γιγάντιος γορίλας επιτίθεται στην πόλη Hot Wheels. Καθίστε και δείτε τον καλύτερο. Ευχαριστώ για την παρουσίαση, μπρο. Θα έχω τελειώσει μέχρι να φτάσετε. Sorry, φιλενάδα. Μα τον έχω στο χέρι αυτή τη φορά. Hey, ψηλέ και μαλλιαρέ. Ώρα να πας σπίτι. Μυαλό εναντίον δύναμη σε αυτή τη φορά, Σοφία. Ενεργοποίηση προθητήρων. Πάνω από το κεφάλι σου αυτή τη φορά. Βαρύ. Πρόσεχε. Ούψ. Συγγνώμη. Είναι ο πιο σκληρός γορίλας που έχουμε αντιμετωπίσει. G-Riders, η κολλητή μου, η δήμαρχος Τσεν, μου είπε ότι ο γορίλας παίρνει ακόμα το χάος. Ο μεγαλύτερος αγώνας μπορεί να ακυρωθεί. Αυτό ήταν τέλειο. Ποιος έχει μπανανόφλουδες στο αμάξι του? Το κάλιο σε κρατάει στην τσίτα. Μα πού το πάει? Στη γραμμή τερματισμού. Δεν είπα ακόμα την τελευταία μου λέξη. Μαζί με τις ευχαριστίες για τη σωτηρία της πόλης. Εμείς δεν βοηθήσαμε. Η πρώτη θέση στην πρώτη μέρα του μεγαλύτερου αγώνα του κόσμου πάει στο Cosmic Coupé και στο μυστηριώδη οδηγό. Τον Έβαρντ. Και το όνομά του είναι cool. Ο αυριανός αγώνας θα αρχίσει αργότερα, ενώ η πίστα επισκευάζεται. Εμπρός πόλη, Hot Wheels! Αυτό θα σας δώσει χρόνο για να μάθετε να οδηγείτε. Συγγνώμη, δεν άντεχα άλλο. Hey, ευχαριστώ που απασχολήσατε το γορίλα μέχρι να έρθω. Παρακαλούμε. Καλή τύχη για αύριο. Καλή τύχη. Έκλεψε τον αγώνα. Βασικά δεν τον έκλεψε. Έφτασε αργά, νίκησε το γορίλα και κέρδισε όσο ήμουν απασχολημένη. Και το αμάξι του είναι τέλειο. Υποθέτω. Ήρθε από το πουθενά. Ο τελευταίος στο απόλυτο γκαράζ είναι σπασμένο φανάρι. Τα νέα! Δεν υπάρχει γλίτσα ούτε γιγάντια τέρατα που αφηνιάζουν στην πόλη Hot Wheels. Υποθέτω πως αυτό βασικά δεν είναι νέο. Να οι τοπικοί ήρωες. Ο Τζέις και ο Έλιοτ διανέμουν χάμπεργκερ για το μπεργκεράδικο, που και πάλι δεν είναι νέο. Μα η θετική πλευρά είναι πως δεν υπάρχουν γλίτσες ή τέρατα. Πάρε ένα μπέργκερ και εσύ πάρε ένα μπέργκερ. Και εσύ πάρε ένα μπέργκερ και εσύ πάρε ένα μπέργκερ.
370. Μιλάμε για ρεκόρ, φίλε. Χα! 369. Στόχος μου είναι η νίκη, Τσέις. Καλύτερα να μην αστοχίσεις όταν τα βάζεις μαζί μου. Αυτό δεν μετρούσε. Θα έτρωγα ένα μπέργκερ. Μου αρέσουν οι πίκλες. Εμένα δεν μ' αρέσουν. Προτιμώ το λιωμένο τυρί, φίλε. Όχι. Τα νέα μόλις ήρθαν. Ξεχάστε ότι είπα για τις γλίψες και τα τέρατα. Γιατί ήρθανε. Καλύτερα να καλυφθείτε, παιδιά. Έχουμε συναγερμό κουτσουλιάς κωδικού 2. Νομίζω πως ξέρω τι έπαθε το Περιστέρι, Σερίφη. Πίκλες. Όχι, είμαι σίγουρος πως δεν είναι μια απλή αλλεργία τροφίμων. Βρήκα βαρέλια με γλίτσα στον περκεράδικο. Πρέπει να ξέμειναν από τότε που ο Ντρέιβεν είχε γλιτσιάσει την πόλη. Και μοιράζαμε μπέρκερ με γλίτσα σε όλη την πόλη. Το Περιστέρι θα έφαγε ένα. Για ένα λεπτό. Είστε διανομής? Καλό είναι να το ξέρω. Τώρα να μου επιτρέπετε εγώ να ασχοληθώ με ένα πολύ μεγάλο πουλί. Πρέπει να πάρουμε τα μπέργκερ πριν τα φάνε όλοι. Πίκλες. Όλα έχουν κουτσουλιές. Θέλουμε βοήθεια και ξέρω ποια θα βοηθήσει. Πίκλες! Πώς το έκανες αυτό, Queen? Με διαχωρισμό του χωροχρονικού συνεχούς. Ναι. Είναι στις βασικές γνώσεις. Απλώς ρώτησε για τον Έλιοτ. Πίκλες! Τι τρέχει, παιδιά? Αυτό! Θα χρειαζόμασταν μια έξυπνη ρεαλίστρια αστρομηχανικό τώρα αμέσως. Πρέπει να πιάσουμε το πουλί. Και νομίζω πως ξέρω πως. Πως την είπες πάλι αυτή τη διαστημοακτίνα? Είναι μια διαδιαστατική ακτίνα συρρίκνωσης. Για πάμε άλλη μία. Συρρίκνωτης περιστεριών. Καλύτερο όνομα αυτό, γνώμη μου. Οδηγήστε το περιστέρι σε ανοιχτό χώρο, έτσι ώστε να έχω μια καθαρή βολή. Πες πως έγινε. Hey, πουπουλόμυαλο! Έλα να φας λιγινό στη μυγλίτσα! Πρέπει να το πας μακριά από τα κτίρια. Ξέρω ακριβώς που να το πάμε. Σε ένα μέρος που τα περιστέρια το βρίσκουν ακαταμάχητο. Πολύ σωστά επτάμενε, αρουρέ. Ωραίο άγαλμα. Ξέρεις τι να κάνεις. Μικρό και όμορφο. Και τώρα τι θα κάνουμε για όλη τη γλίτσα? Πίκλες. Και τον Έλιοτ. Μόνο ένα άτομο μπορεί να μας βοηθήσει. Κάποιος που ξέρει τη γλίτσα απ' έξω και ανακατωτά. Wow! Όχι, δεν μπορεί να σοβαρολογείς. Προσέξτε! Τα νέα, ο Τζέις και ο Έλιοτ σκόρπισαν τοξικές πίκλες γλίτσας σε χάμπερκερ παντού, μετατρέποντάς τους όλους σε ζόμπι. Κι αυτό δεν το ακούτε καθημερινά στις ειδήσεις. Εκτός αν ζείτε στην πόλη Hot Wheels. Hey, Queen, ξέρεις τι είναι πιο διασκεδαστικό από ένα μάτσο ζόμπι που σπαραλιάζουν τα πάντα? Όχι, τι? Κυριολεκτικά τα πάντα. Πίκλες! Ποιο είναι το σχέδιο, είπαμε? Ο Ντρέιβεν έφτιαξε τη γλίτσα. Αυτός θα βοηθήσει να την ξεφορτωθούμε. Ο Ντρέιβεν δεν είναι από τους τύπους που βοηθάνε, αλλά είναι ένας ιδιοφυής διαβολικός τύπος. Επίσης, δεν είναι σε φυλακή μηδενικής βαρύτητας.
Αφήστε το σε μένα. Λοιπόν, τι είδους τεχνολογικό σχέδιο έχεις για να ελευθερώσουμε τον Draven? Ίσως τίποτα κβαντικά πράγματα, ε? Κάτι τέτοιο βασικά. Μείνε ακριβώς πίσω μου. Πίκλετς! Draven, μπες μέσα! Γεια, τι τρέχει? Σε βγάζουμε από τη φυλακή, αν σταματήσεις τη γλίτσα. Queen, έχουμε ζομποπροβλήματα! Ετοιμαστείτε, θα ρίξω τον ντόνα της μαύρης τρύπας. Το ήξερα ότι θα είχε κάποιο σχέδιο υψηλής τεχνολογίας. Πίκλες! Κάτσε, μήπως είπες μαύρη τρύπα? Wow. Νομίζω δεν μ' αρέσει αυτό το σχέδιο! Πίκλες! Wow. Εντάξει, Draven, σε ελευθερώσαμε. Φτιάξε μας τώρα ένα αντίδοτο γλίτσας. Γεια! Τι τρέχει? Οι επιδράσεις της μηδενικής βαρύτητας ίσως άλλαξαν τη χημεία του εγκεφάλου του. Και σίγουρα όχι το γεγονός ότι περάσαμε μέσα από μία μαύρη τρύπα. Πίκλες! Το μόνο που αντιστρέφει το μπερδεμένο μυαλό είναι η δοκιμαστική λούπα του υπεροδηγού. Πρέπει απλώς να περάσουμε αυτά τα ζόμπι. Πώς και πήραν άδεια οδήγησης. Θα τους διώξω εγώ. Πηγαίνετε στη λούπα. Τι τρέχει? Ίσως πρέπει να εξισορροπήσω τις ρόδες μου. Τώρα έχεις τη νέα φρέσκια μυρωδιά ζόμπι. Νομίζω Draven χόρτασε αρκετά τη δοκιμαστική λούπα. Ποιο είναι το όνομά σου? Queen Cosmic. Ακόμα υποφέρει από τη μηδενική βαρύτητα. Είσαι ο Draven. Σατανική ιδιοφία. Θυμάσαι να έχεις κάτι να αντιστρέψει την ιδιότητα της γλίτσας? Το οτιδήποτε? Σκέψου! Όχι. Δεν μου θυμίζει κάτι. Πίκλες! Όχι, φίλε. Αυτά δεν είναι πίκλες. Αυτά είναι βαρέλια με γλίτσα ζόμπα αντιστροφής κρυμμένα κάτω από μουσαμά. Ο Ρος ζόμπα αντιστροφής. Ο Draven θα τον έκρυψε για τον εαυτό του. Καλά, αυτό είναι εκπληκτικά βολικό. Μα γιατί τον έκρυψε εδώ πέρα? Ποιος νοιάζεται? Ας βγάλουμε το αντίδοτο εκεί έξω. Μια πόλη αντιγλιτσιασμένη. Χαίρομαι που είσαι ξανά εδώ. Πεινάω. Πάμε να φάμε μπέργκερ. Θέλω έξτρα πίκλες. Τι λες για πίτσα? Τα νέα. Ο Draven, η σατανική ιδιοφυΐα και πολίτης της πόλης Hot Wheels έχει γενέθλια και καλεί τους μεγάλους τοξικούς φίλους του. Τι μπορεί να πάει στραβά? Πώς είπες? Ο Draven θα βρεθεί με τους τοξικούς του τερατοφύλους. Ναι, έχει γενέθλια και είπε ότι αυτή είναι η μόνη του φίλη και ότι δεν είναι τοξική πλέον. Όλοι πήραν το αντίδοτο, το ξέχασες? Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, Chase. Και τι θα γίνει με το φουσκωτό κάστρο? Θα υπάρχει φουσκωτό κάστρο! Φοβερό! Μη φοβάστε, ζωάκια μου. Θα είστε τερατοδός τοξικά και πάλι. Είπες κάτι για τοξικά τέρατα, Draven? Όχι, μην ανησυχείτε. Μα χαμογελάς σατανικά και τρίβεις τα χέρια σου. Είμαι ενθουσιασμένος για το πάρτι. Τώρα, αν μου επιτρέπετε, έχω να πάω στο νεκροταφείο για να σκάψω για τοξική γλίτσα. Τι είπες? Που λέει ο λόγο.
λόγος. Τα λέμε αργότερα. Δεν τον εμπιστεύομαι 100%. Εννοείς ότι δεν θα υπάρχει φουσκωτό κάστρο. Καλώς ήρθατε στο πάρτι γενεθλίων μου. Δοκιμάστε την πρόκληση του Draven. Κάντε τα καλύτερα κόλπα και προσγειωθείτε στο φουσκωτό κάστρο και κερδίστε μια καθόλου κακή έκπληξη. Το υπόσχομαι. Ωραίο πάρτι. Ναι, αν και τα τεράστια τέρατα μου βγάζουν ένα κακό προαίσθημα. Σοφία Σπιντ. Η πιο γρήγορη οδηγός της πόλης Hot Wheels. Δεύτερη πιο γρήγορη. Εγώ είμαι ο πρώτος. Έλα, Έλιοτ, θα κερδίσουμε εδώ. Κερδίσαμε. Ποια είναι η έκπληξή μας? Έκπληξη! Είστε ανόητοι. Βασικά, αυτό δεν μου κάνει έκπληξη. Κι εγώ που ήλπιζα να ήταν παγωτό. Μιας και δεν είναι κανείς εδώ για παγωτό, υποθέτω θα τε φάτε όλο εσείς. Η αγαπημένη μου γεύση, τοξική γλίτσα. Απολαύστε! Σοφία Σπιντ! Σκέφτεσαι αυτό που σκέφτομαι? Αφού τα βαμπύρ δεν βλέπουν την αντανάκλασή τους, πώς έχουν πάντα τόσο τέλεια μαλλιά? Όχι, μα αυτό είναι εύλογο ερώτημα. Σκέφτομαι να τη βοηθήσουμε. Τα τέρατα είναι γρήγορα. Ακόμα και η Σοφία Σπιντ δεν τα ξεπερνάει. Και είναι η πιο γρήγορη στην πόλη Hot Wheels. Καλά, αυτό είναι προς συζήτηση. Πολλοί λένε πως εγώ είμαι ο πιο γρήγορος. Ποιος το λέει? Πολύ έξυπνοι άνθρωποι. Δεν έχουμε χρόνο για τέτοια τώρα, Έλιοτ. Έχω μια ιδέα για να σταματήσουμε τα τέρατα. Ακολούθαμε και μείνε παγωμένος. Πιάστε μας, μεγάλα τοξικά τέρατα! Μην τα νευριάζεις περισσότερο, Έλιοτ. Πάγωμα εγκεφάλου από παγωτό. Κλασικό. Και λιποθύμησαν. Κατάρρευση τοξικών τεράτων, τέλος. Ευχαριστώ, αγόρια. Σας το χρωστάω. Δεν κάνει τίποτα, Σοφία Σπιντ, που είσαι η πιο γρήγορη της πόλης. Η δεύτερη. Δεν θα έπρεπε να το λέω συνέχεια αυτό. Τα ανακατοσούρικα λιτάκια μπορεί να σταμάτησαν τα τέρατά μου, αλλά εμένα κανείς δεν με σταματά. Εντάξει, ένα γιγάντιο τοξικό φίδι με παγωμένο εγκέφαλο ίσως να με σταματάει. Αλλά όχι για πολύ! Ανόητα τοξικά τέρατα! Hey, Έλιοτ, μάντεψε τι κάνω. Καθαρίζω τον καθρέφτη μου γιατί θα σε βλέπω συχνά εκεί όταν κερδίσω το μεγαλύτερο αγώνα της χρονιάς και το κλειδί της πόλης. Μάντεψε τι κάνω εγώ, Τσέις. Καθαρίζω τον δικό μου καθρέφτη γιατί είναι λίγο βρώμικος. Σοφία Σπιντ, η πιο γρήγορη οδηγός της πόλης Hot Wheels. Πόσες φορές θα πρέπει να το πούμε αυτό? Εγώ είμαι ο πιο γρήγορος. Μα πάντα σε κερδίζει. Δεν σημαίνει ότι είναι η πιο γρήγορη. Αυτό σημαίνει. Κανείς δεν θα νικήσει τη σούπερ γλίτσα μου. Το κλειδί της πόλης Hot Wheels θα γίνει δικό μου. Και μετά όλοι θα τρέμουν μπροστά μου. Οι αγωνιζόμενοι, ανάψτε τις μηχανές σας. Ο Draven είναι αυτός. Και τι φάση με τις άντες που λάβουν? Μην ανησυχείς, είναι ο πιο αργός οδηγός της πόλης Hot Wheels.
τόσο αργός. Θα φταίνε οι Ζάντες. Έχω κάποιους θαυμαστές εδώ σήμερα. Προσοχή! Ο αγώνας μπορεί να σας κάνει μια δαγκωνιά. Ένα έξυπνο λογοπαίγνιο. Ουάου! Υπέροχο κόλπο! Πώς λες αυτή την κίνηση, Έλιοτ? Χτύπα το φυτό! Καλύτερα να αφήσεις τις μαϊμουδιές αν θες να με προφτάσεις. Τέλεια! Είναι μια μεγάλη σαύρα! Θηριόποδο! Τα νέα! Νέα είδηση! Ο μεγάλος αγώνας μόλις έγινε μια τερατοπρόκληση! Η θηρίτσα είναι το μυστικό συστατικό για την νίκη του κλειδιού αυτής της πόλης! Και φαίνεται ο Draven να χρησιμοποιεί τη γλίτσα για να κερδίσει! Το είπα φωναχτά αυτό! Δεν έχει σημασία, τίποτα δεν με σταματά! Εντάξει, ένα κοριτσάκι μπορεί. Μα εκτός από αυτό, είμαι περίπου ασταμάτητος! Χάνουμε έδαφος! Ώρα για το πατενταρισμένο χτύπημα στον περκεράδικο! Μπεργκεράδικο έχει μία νέα γαρνιτούρα, τη γλιτσερή ιδιοφία. Η Σοφία Σπιν κερδίζει! Δεν σημαίνει ότι είναι η πιο γρήγορη. Μόλις κέρδισε τους πάντες στο μεγάλο αγώνα της χρονιάς. Οπότε... Θα πιστέψεις με τα μάτια σου, Έλιοτ, ή αυτό που σου λέω εγώ? Συγχαρητήρια. Κέρδισες το κλειδί της πόλης. Έχω το κλειδί της πόλης, χαμένη. Να τον κυνηγήσουμε? Έχει το κλειδί για όλη την πόλη. Ξέραμε ότι ο Draven θα έκανε κάτι τέτοιο. Το κλειδί αυτό δεν ανοίγει τίποτα. Αυτό εδώ είναι το αληθινό. Αυτό το ανόητο κλειδί δεν ανοίγει τίποτα. Ήθελα δωρεάν παγωτό για πάντα. Δώσε το χνάκι, μικρή. Θα έλεγα να πάρει, την ξαναπάτησα. Μα την πάτησα μόνος. Αυτοπατήθηκα! Ελάτε, παιδιά, κερνάω παγωτό. Πάμε στο καταστροφικό παγωτατζίδικο. Θα φτάσω πρώτος, επειδή είμαι πιο γρήγορος. Όχι, σύμφωνα με την επιστήμη. Γεια σου, Έλιοτ. Βλέπεις κάτι ασυνήθιστο? Ότι τα δάχτυλά μου έχουν διαφορετικό μήκος? Όχι, τα αυτοκίνητα, τα χρώματα χάθηκαν. Μα τι συμβαίνει? Το πιο μοχθηρό μου σχέδιο ως τώρα. Το λέιζερ αποχρωματισμού κάνει τα αυτοκίνητα της πόλης Hot Wheels βαρετά σαραβαλάκια. Οι αγώνες θα σταματήσουν, τα κόλπα θα πάψουν, τα φανταχτερά αυτοκίνητα θα είναι... μη φανταχτερά! Τι είπες, τοξικοφίδι? Το όνομα λέιζερ αποχρωματισμού δεν είναι τελικό. Σκεφτόμαστε αρκετά ωραία μοχθηρά ονόματα. Πρέπει να ξεφύγουμε από τη βαρετή ακτίνα. Πάτα το! Αυτό το λέω λούπα λέιζερ. Ακτίνο εξωστράκηση. Γιατί δεν τρέχουμε, Έλιοτ?
Το Forward Force είναι περίεργο χωρίς τον μοβ φωτισμό και την αντίθεση του χρυσού γκλίτερ. Δεν θέλω να πάω μπροστά, με δύναμη. Καταλαβαίνω τι εννοείς. Χωρίς τα αυτοκόλλητα στις πόρτες, το μαύρο χρώμα και την κόκκινη γραμμή, δεν νιώθω ότι αλλάζω το Night Shifter. Hey, παιδιά, πώς είναι στην αργή η λωρίδα? Βαρετά. Υποθέτω θα τρέξω μόνη μου, μιας και είμαι η μόνη που θα μπορούσα να με νικήσω. Ωραία. Με βαριές. Twin Mill! Νομίζω ότι έχεις αγώνα. Χωρίς τις κόκκινες ζάντες τιτανίου, το Twin Mill είναι απλώς ένα σκέτο μιλ. Ο Draven, σίγουρα αυτός κλέβει τα χρώματα. Σύντομα θα είναι ο γρηγορότερος και ο πιο cool οδηγός. Ναι, είδατε, αυτό ήταν το σχέδιό μου. Σας είπα ότι έχω σχέδιο. Ποιος γελάει τώρα? Έχετε δει τον Draven? Είδατε κάποιο ακτινοβόλο πουθενά? Έτσι λοιπόν θα τελειώσει η αγωνιστική μας καριέρα. Με τήρηση του ορίου ταχύτητας. Πρώτη ταχύτητα για πάντα. Με το πάσο σου, μικρή. Βεβιαζόμαστε. Άσχημα νέα, παιδιά. Δεν βρίσκω τον Draven. Φαίνεται θα είμαστε βαρετοί για πάντα. Τι μας δείχνει? Το πλυντήριο αυτοκινήτων. Αυτό είναι. Τα αυτοκίνητα βγαίνουν από εκεί όπως ήταν πριν. Καθαρά και πολύχρωμα σαν καινούρια. Οπότε, λες ότι θα κάνουν τα αυτοκίνητά μας και πάλι cool? Με έναν τρόπο θα το μάθουμε. Πάμε, ας μην χάνουμε χρόνο. Μην βιάζεστε, ενώ το αντίθετο. Εγώ είμαι ο πιο γρήγορος οδηγός της πόλης Hot Wheels. Περνάω το φίδι. Σύντομα. Δεν κάναμε κάποτε κάτι φοβερό και δύσκολο σε στιγμές σαν κι αυτή? Πριν γίνουμε βαρετοί, δεν πηγαίναμε κάποτε γρήγορα? Κάψε τα λάστιχα! Τιμώρησε τα πετάλια! Πάντα το γκάζι! Θέλουμε κι άλλη στροφορμή. Ένα πράγμα μένει να κάνουμε. Να βγούμε εκτός πορείας στην πόλη Hot Wheels. Φίλε! Είναι θρυλικό! Μα επικίνδυνο! Αν κάνεις λάθος την κίνηση, θα βγεις εκτός για πάντα! Έχουμε μία ευκαιρία γι' αυτό. Τώρα! Γύρνα γρήγορα! Αυτό το λέω... κόλπο του φιδιού! Πολύ καλό, Έλιοντ. Κρίμα, Draven. Φαίνεται πως είσαι επίσημα ο πιο αργός και ξενέρωτος οδηγός της πόλης. Λοιπόν, φαίνεται πως η πόλη Hot Wheels έγινε φυσιολογική. Σχεδόν. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Μπα. Αγώνες, μια επίσκεψη στο Μέγα Γκαράζ είναι ό,τι πρέπει. Σωστά, Έλιοντ? Συμφωνώ, Τσέις. Είναι σαν να πηγαίνεις διακοπές με τον κολλητό σου, που βασικά είναι αυτοκίνητο. Φίλε, πολύ ποιητικό. Ο υπάλληλος του πάρκινγκ φαίνεται κάπως γνωστός. Ναι, επειδή είναι ο Draven. Όχι, δεν είμαι. Είμαι ο Draven. Απλώς άλλαξες δύο γράμματα. Hey, φίλε! Άσε τον Draven. Κάνει μόνο τη δουλειά του. Συνέχισε την καλή δουλειά, Draven. Να πάρουμε ένα εισιτήριο. Δεν θα χρειαστείτε εισιτήριο, γιατί δεν θα φύγετε ποτέ. Είπες ότι δεν θα φύγουμε ποτέ? Ήταν λογοπαίγνιο. Ωραίο γκαράζ. Ναι. Είναι σαν μια δίσκο για αυτοκίνητα. Πάρκαρε, τσίλαρε και δες τις κούρσες. Τι είναι αυτό? Τις
Σοφία Σπιτ, η πιο γρήγορη οδηγός της πόλης Hot Wheels. Μετά από μένα. Αγόρια, ώρα να δώσουμε λύση μια και καλή. Σας προκαλώ σε αγώνα για να δούμε ποιος είναι ο γρηγορότερος. Καλύτερα να βρεις άλλο εξοπλισμό στο σαραβαλάκι σου, Σπιτ, επειδή το δικό μου έχει ηφαίστεια για βαλβίδες. Και το δικό μου έχει... βαλβιδοϊφαίστεια. Μη λες ό,τι λέω, Έλιοτ. Κατεβαίνουμε αμέσως. Hey, νόμιζα ότι θα πηγαίναμε κάτω. Ναι, από εδώ πέρα ξεκινήσαμε. Αυτά είναι τα μάξια που βλέπαμε πριν. Δεν ξέρω τι να πω, Τσέις. Έλα, η Σοφία περιμένει. Τώρα είμαστε στην οροφή. Θα ορκιζόμουν ότι πηγαίναμε κάτω τώρα. Μα τι συμβαίνει? Καλώς ήλθατε στο Draven. Εννοώ του Graven, το μέγα γκαράζ των ψευδεστήσεων. Ελπίζω να σας αρέσει, επειδή θα περάσετε μια αιωνιότητα εδώ, ανόητη. Τι φάση, γιατί μας είπες ανόητους? Σας είπα ανόητους, εννοούσα άσχετους! Μιλάμε για πολύ τρέλα. Ας χωριστούμε. Εσύ πας πάνω και εγώ κάτω. Νιώθεις σαν να κάνεις κύκλους τώρα. Νιώθεις σαν να κάνεις κύκλους τώρα. Αυτό ξαναπες το, Τσέις. Μόλις το έκανα. Πώς θα βγούμε έξω από αυτό το γκαράζ? Όχι πανικός. Θα κάνουμε ό,τι κάνουμε πάντα όταν αντιμετωπίζουμε απίστευτες καταστάσεις που χρειάζονται προσεκτικό σχέδιο και ακριβείς ελιγμούς. Πατάμε τον γκάζι και πάμε σαν τρελή. Από το στόμα μου πήρες τα λόγια, Έλιοτ. Αυτό δεν έπιασε. Θέλω να πάμε εκεί που ήμασταν πριν μπούμε εδώ. Αυτό είναι! Υπάρχει μόνο ένας τρόπος να γυρίσουμε πίσω με αμάξι. Ποιος είναι αυτός? Με την Όπισθεν! Και είμαστε πίσω! Καλή προσπάθεια, Graven. Μα δραπετεύσαμε από το μέγα γκαράζ των ψευδεστήσεων. Ναι! Και Graven, πες στον Draven ότι ο Chase και ο Elliot λένε καλή προσπάθεια. Συγγνώμη που αργήσαμε, Σοφία. Είχαμε κολλήσει στο μέγα γκαράζ των ψευδεστήσεων. Μα τι είναι αυτά που λέτε? Πέρασε μόνο ένα λεπτό. Σωστά. Cool. Ο αγώνας αρχίζει, οπότε βάλε τα δυνατά σου, Σπιτ. Επίσης, καλύτερα να οδηγήσεις γρήγορα. Είσαι η χειρότερη ιδιοφυρία που υπάρχει. Ναι, είσαι. Μπα, είμαι υπάλληλος πάρκινγκ. Όχι, είσαι εγώ με διαφορετικό όνομα στην ταμπέλα. Παιδιά, ξέρετε που έχω παρκάρει? Τα νέα! Θέλετε γιγάντια τοξικά τέρατα να φινιάζουν? Τα έχουμε! Τοξικός τυρανόσαυρος? Ναι! Τεράστιο τοξικό φίδι? Στις υπηρεσίες σας! Υπερβολικά μεγάλος τοξικός γορίλας? Παρόν! Λοιπόν, σερίφι, πώς σκοπεύετε να πάρετε πίσω την πόλη? Εγώ? Εσείς είστε ο σερίφις. Λοιπόν, αυτό που σχεδιάζω να κάνω είναι... Ο Τζέις και ο Έλιοτ. Βλέπετε, αυτό ήταν το σχέδιό μου εξ αρχής. Ναι. Μην ανησυχείς, σερίφι. Θα μαζέψουμε τα μανιακά τέρατα πριν μπορέσετε να πείτε τέρμα τα γκάζια. Τέρμα τα γκάζια! Εντάξει, τότε πριν μπορέσετε να πείτε κάνε μια σούζα. Ή κάψε τα λάστιχα. Μπορείτε να προσπαθήσετε, μα αυτή τη φορά τα πράγματα δεν είναι ακριβώς όπως φαίνονται. Έτσι δεν είναι, γιγάντιο φίδι? Γιατί δεν κάνεις μια έκπληξη σε αυτούς τους ανόητους και δώσε χαιρετισμούς από τον Draven.
Όχι βέβαια. Καταλαβαίνω πως δεν μιλάς. Κάνε ή κάτι τέτοιο. Πού είναι τα τέρατα? Εκεί! Πού? Φάση με το φίδι που εξαφανίζεται μαγικά. Δεν ξέρω, αλλά έχω μια ιδέα. Τα τέρατα του Draven γύρισαν. Οπότε ας τα ξεφορτωθούμε όπως κάναμε και την περασμένη φορά. Καλή σκέψη. Είναι σαν τεζαβί και πάλι. Hey, μεγάλο άσχημο ερπετό. Εδώ πέρα. Κι έτσι κάπως νικάμε. Η ώρα του γορίλα. Το μαλακώσαμε λίγο. Ακόμα μια φορά και θα είναι εντάξει. Γιγάντιο τοξικό φίδι. Εντάξει. Γιγάντιος τοξικός γορίλας. Εντάξει. Ένας μόνο μας μένει. Κάτσε να μαντέψω. Ο τοξικός τυραννόσαυρος. Ελπίζω οι αερόσακοι μας να δουλεύουν. Σκέφτηκα ότι ίσως θέλετε ένα χεράκι ή προφυλακτήρα. Τα γιγάντια τοξικά τέρατα νικήθηκαν. Όλα τους! Μη βιάζεστε, παιδες. Ο Draven χρησιμοποιεί κάτι σαν... Hey, από πού είπαμε ότι μας ήρθαν πάλι? Δεν πιάνουν το μήνυμα. Εγώ απλώς έλεγα, φαίνεται πως ο Draven χρησιμοποιεί το γλίτσο τηλεμεταφορέα για τη μεταφορά τους. Μην ανησυχείς, τα έχουμε όλα υπό έλεγχο. Ναι, ακριβώς. Hey, Chase, ποιο είναι το αντίθετο της λέξης ακριβώς? Έλα, πρέπει να τα ξανακάνουμε όλα από την αρχή. Δεν ωφελεί, απλώς τηλεμεταφέρονται ξανά και ξανά. Ναι, σίγουρα δεν τα καταφέρνουμε. Για ένα λεπτό. Αυτό είναι. Συνέχεια τηλεμεταφέρονται. Μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε αυτό. Τζέις, Έλιοτ, ας κάνουμε τον ελιγμό τέρατος. Συνεχίστε τους κύκλους. Φέρτε τα τέρατα όσο πιο κοντά μπορείτε το καθένα. Είναι ένα μεγάλο τερατομπέρδεμα. Μιας και μιλάμε για το ίδιο που συμβαίνει ξανά και ξανά, ο Draven πού πήγε? Μπορεί να λιώσατε τα τερατά μου για τώρα, μα η διασκέδαση τώρα ξεκινά. Και με αυτό εννοώ πως δεν θα έχει πλάκα, γιατί η κατάσταση θα γίνει πολύ μοχθηρή. Από λεπτό σε λεπτό πολύ πολύ μοχθηρή. Θα πάρει κανείς τα τέρατα από πάνω μου.